Και παρήγγειλε αυτής ένα μηδέν έρος στην εισοδόν, η μη ράβδον μόνο. Μη πήραν μη άρτον, μη εις τη ζώνη χαρπών. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όπως μας λέει σήμερα ο Ευαγγελιστής Μάρκος, εκάλεσε τους 12 Αποστόλους και τους έστελνε δύο-δύο και τους έδωσε και οδηγίες ιεραποστολικές πώς θα πρέπει να πορεύονται. Τους έδωσε καταρχάς εξουσία εναντίον των ακαθάρτων πνευμάτων, τα οποία εμποδίζουν τους ανθρώπους να δεχτούν το Λόγο του Θεού και προσπαθούν να τους παραπλανήσουν. Παρήγγειλε στους Αποστόλους να μην παίρνουν τίποτε εις την οδόν, να μην έρουν, να μην σηκώνουν δηλαδή κάτι, να μην έχουν πράγματα μαζί τους, παρά μόνο ένα ραβδί, ούτε σακούλι, ούτε ψωμί, ούτε χρήματα εις την ζώνη, αλλά να είναι υποδεδεμένοι με σανδάλια και να μην έχουν δύο χιτώνες. Και επίσης τους έλεγε, όπου μπείτε στο σπίτι που θα μπείτε και θα φιλοξενηθείτε, εκεί να μένετε μέχρι τέλους, μέχρι να φύγετε από το χωρίο ή από αυτή την πόλη, για να μην δίνετε κακή εντύπωση και στους ανθρώπους ότι είστε άστατοι και ακατάστατοι και πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι για να έχετε ωφέλειες προσωπικές. Και όποιοι δεν σας δέχονται και δεν ακούνε αυτά που τους λέτε, να φεύγετε από εκεί και να τεινάζετε και το χώμα κάτω από τα πόδια σας ως μαρτυρία για αυτούς. Γιατί σας λέγω ότι θα είναι ανεκτότερη η πόλη των Σοδόμων και των Γομόρων στην ημέρα της κρίσεως παρά η πόλη εκείνη η οποία δεν θα δεχθεί το Λόγο του Θεού. Και πράγματι οι Απόστολοι λέγει ευγήκαν στην Ιεραποστολή και κήρυσαν να μετανοήσουν οι άνθρωποι και έβγαζαν πάρα πολλά δαιμόνια και ήλιφαν και με λάδι πολλούς αρρώστους και εθεραπεύουν. Βλέπουμε αυτή την ευαγγελική διδασκαλία, την διδασκαλία του Κυρίου μας, να την εγκολπώνουν οι Άγιοι Απόστολοι και στη συνέχεια να την εγκολπώνονται και οι μοναχοί. Γι' αυτό και το πρώτο όνομα της μοναχικής ζωής είναι Αποστολική ζωή. Οι μοναχοί προσπάθησαν να μιμηθούν την ζωή των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό και καλλιέργησαν όλες τις αρετές όπως τις δίδαξε ο Κύριος, τους Αγίους Αποστόλους, και μία από τις αρετές που καλλιέργησαν ήταν και η αρετή της ακτιμοσύνης. Γιατί αυτή ακριβώς την αρετή διδάσκει εδώ στους Αποστόλους ο Κύριος, να μην έχουν μαζί τους τίποτε. Και διαβάζουμε και στο γεροντικό και στα κείμενα των Αγίων Πατέρων θαυμαστά έτσι περιστατικά που δείχνουν πόσο ακτίμονες ήταν και αυτοί οι Άγιοι άνθρωποι. Σε έναν νέο που είχε αποφασίσει να μονάσει σε κοινόβιο, ο Αββάς Ποιμένας έδωσε την ακόλουθη συμβουλή. Αν θέλεις να γίνεις καλός μοναχός και μάλιστα κοινοβιάτης, κράτησε καλά στο νου σου αυτά τα δύο. Πρώτον, απόφευγε τις περιττές κουβέντες και δεύτερον, μην αποκτήσεις ποτέ δικό σου πράγμα, ούτε μικρό λαγίνι για νερό και θα είσαι σε όλη σου τη ζωή αναπαυμένος. Γιατί πράγματι τα υλικά αγαθά, οι κτήσεις, οι ιδιοκτησίες δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα στους ανθρώπους, στενοχώριες, διχασμούς και χωρισμούς. Ενώ αυτός που είναι ακτίμο είναι ελεύθερος από όλα αυτά και δεν έχει ο διάβολος με τι να τον πειράξει. Ένας από τους παλιότερους πατέρες συνήθιζε να λέγει πως πολλοί από τους μοναχούς μοίρασαν τα υπάρχοντά τους στους φτωχούς, άφησαν γονείς και φίλους και κλείστηκαν στα μοναστήρια για την αγάπη του Χριστού. Κατόρθωσαν τα πιο μεγάλα, μανικήθηκαν στα μικροπράγματα και έγιναν παιχνίδι στα χέρια του διαβόλου.
Και όλα αυτά συνέβησαν γιατί καταπάτησαν την υπόσχεση της ακτιμοσύνης, κρατώντας στο κελί τους σακούλια με ξηρούς καρπούς, καλαθάκια με οπωρικά, βελόνες, ψαλίδια ή ζώνες. Δεν καταλαβαίνουν οι δυστυχείς πως με αυτόν τον τρόπο ακολουθούν τον Ανανία και τη Σαφύρα των πράξεων. Γι' αυτό ακτιμοσύνη δεν είναι απλώς κανείς να μην έχει πολλά πράγματα ή να έχει πολύ λίγα, αλλά να μην έχει προσκόλληση σε τίποτα. Και από αυτά ακόμα και σε αυτά ακόμα που έχει, τα ευτελή, δεν πρέπει να είναι κολλημένος. Αλλά και αν τα χάσει, να μην στενοχωρηθεί. Ας παρακαλούμε και εμείς, αδελφοί μου, τον Κύριο να μας δίνει αυτή την αρετή της ακτιμοσύνης ή έστω της ολιγοκτιμοσύνης για όσους δεν είναι μοναχοί, γιατί δεν πρέπει να είναι κολλημένη η καρδιά και η ψυχή μας πουθενά, παρά μόνο στον Θεό. Πάλι μας είπε ο Κύριος ότι κάθε ένας που έρχεται και δεν αποτάσσεται πάση της υπάρχουσης αυτού, δεν μπορεί να γίνει μαθητής μου. Αληθινός μαθητής του Χριστού είναι αυτός ο οποίος έχει το θησαυρό του στον ουρανό και δεν έχει κανένα θησαυρό στη γη. Κάτι δηλαδή πολύτιμο που να το αγαπά εδώ στη γη, παρά όλη του η καρδιά είναι δοσμένη στον Θεό, στον ουράνιο νηφίο. Ας παρακαλούμε τους Αγίους Πατέρες να μας δίνουν αυτή την αγάπη, την απόλυτη και αποκλειστική στον Θεό και αυτό το άφημα εις τη Θεία του αγάπη και στη Θεία του πρόνοια, έτσι ώστε και εμείς να ζήσουμε και σε αυτή τη ζωή με ειρήνη και με χαρά, αλλά και στην αιωνιότητα. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε νύν και αιώνα και στον αιώνα.